Βρίσκονται στην Ελλάδα μας Άγιοι άνθρωποι, και μεγάλοι και μικροί και φτωχοί και πλούσιοι και πολύ φτωχοί, καταδικασμένοι. Γνώρισα έναν άνθρωπο ο οποίος ζούσε στο Εγάλαιο. Κοιμότανε κάτω σε έναν υπόνομο και τον υπόνομο αυτό, ο αυτός ήταν στεγνός και τον είχε κάνει εκκλησάκι. Και εκεί κάτω κατέβαινε με μία κουβέρτα και κοιμότανε. Και έτυχε να περνάω από εκείνο το δρόμο, γιατί πήγαινα να σταυρώσω με τον Τίμιο Σταυρό έναν ασθενή ο οποίος δεν μπορούσε να σηκωθεί, ήταν στα τελευταία του και ο οποίος τελικά σώθηκε. Βλέπετε, το τέλος κανείς δεν το ξέρει παρά μόνο ο Θεός. Και έτσι βγήκε ξαφνικά ο άνθρωπος αυτός και άρχισε και μου έκανε μετάνοιες. Α, τρελός είναι αυτός, μύριζαν αυτή την μυρωδιά, να το πω έτσι, του χώματος τα ρούχα του. Και άρχισε και μου έκανε μετάνοιες. Τι κάνει αυτός? Α, επειδή φαίνεται είμαι παπάς, γι' αυτό κάνει μετάνοιες. Θεοσεβούμενος είναι ο κακομοίρης. Έψαξα να βρω στην τσέπη μου να του δώσω εκεί αν είχα 5 ευρώ, 10 ευρώ, 1 ευρώ, ό,τι είχα στην τσέπη μου. Και αυτός με κοίταζε μέσα στα μάτια και φαινότανε από το πρόσωπό του που ήταν γεμάτο από σκόνες, λάσπες, ποιος ξέρει πόσο καιρό είχε να κάνει μπάνιο. Και το κάνει ο Θεός και περνάνε άλλοι δύο συνάδελφοί μου ιερείς και κοίταξα και είπα, για να δω, θα τους κάνει και σε αυτούς μετάνοια? Αλλά δεν έκανε καμία μετάνοια και είχε απλώσει τα χέρια του προς εμένα και άρχισε να χτυπάει η καρδιά μου. Ντούκου, 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 ντούκου. Λέω, πέρασαν ιερείς χωρίς να κάνει μετάνοια, ε. Μπα. Εγώ ήμουνα με το σκουφάκι, η καλή μας ιερή ήταν με το καπέλο αυτό, το καμιλάφκι, τα ράσα τους κανονικά. Εγώ κρατούσα όμως το τσαντάκι του σταυρού στον ώμο μου για να πάω στο σπίτι εκείνο, σε ένα πολύ ευκατάστατο δικηγορικό σπίτι συγκεκριμένα. Σταμάτησα λίγο για να του πω, τι κάνετε, πώς είστε? Πριν καν του μιλήσω, μου λέγει, Ιωάννη με λένε και εσύ είσαι ο πατήρ Δημήτριος. Εκεί τα χάσα. Ξέχασα που ήθελα να πάω. Και του λέω, με γνωρίζετε? Όχι. Δεν με γνωρίζετε? Όχι. Και πώς είπατε το όνομά μου? Μα παιδί μου, μας γνωρίζει ο Θεός. Με τόση απλότητα, Παπασπύρο μου, που εκείνη τη στιγμή σήκωσα έτσι τα χέρια μου και απέναντί μου κατάλαβα ότι έχω έναν Άγιο. Μέσα στη φτώχεια, στη δικιά του δυστυχία, στο δικό του σταυρό, δεν ήξερα την ιστορία του, αλλά μέσα στην αγιοσύνη του. Και άρχισε και μου μίλησε και μου είπε αυτά εδώ που γίνονται τώρα, για τους ιούς, για όλα αυτά. Και η χάρη του Θεού τον παρουσίασε για να ξέρω και να μου μιλήσει, για να είμαι προετοιμασμένος, για να ακούσω ένα λόγο ότι δεν σε ξέρω, αλλά ο Θεός μας ξέρει. Αυτό είναι το παραπονό μου. Γι' αυτό έτσι εχθές ήμουνα λίγο άνω κάτω. Γι' αυτό λίγο φώναζα με τον εαυτό μου. Γι' αυτό κοίταζα τον ουρανό, κοίταζα την γη
κοίταζα τη θάλασσα, κοίταζα την πόλη, πόσος κόσμος θα βγει έξω, αλλά πόσος κόσμος θα πει δόξα σε ο Θεός και πόσοι άνθρωποι θα βγούνε σημεοφόροι και πόσοι άνθρωποι θα κλαίνε και πόσοι άνθρωποι θα κυδεύουνε νεκρούς και πόσοι άνθρωποι θα ξεχυθούνε δεξιά και αριστερά. Θα πάρουμε τις δικές μας εντολές που πρέπει να πάρουμε, αλλά στην ουσία, παιδιά μου, δεν έχουμε καταλάβει ένα πράγμα που είναι το μεγαλύτερο. Αχ, να το καταλαβαίνουμε. Χριστέ μου. Τότε θα είμαστε συνέχεια κοντά σου. Τότε δεν θα υπήρχαν όλοι αυτοί οι κίνδυνοι. Συγκλονίστηκα σήμερα στο χερουβικό και μετά στη Θεία Λειτουργία. Προσπάθησα να τελειώσω τη Θεία Λειτουργία, αλλά ήταν πολύ δύσκολη και παρακάλεσα τα παιδιά, τον Παπασπύρο και τον Παπασταύρο. Διαβάστε σας παρακαλώ την παράκληση του Τιμίου Σταυρού για να συνέλθω. Γι' αυτό σας λέω, όταν κλαίω την ώρα της Θείας Λειτουργίας, δεν κλαίω επειδή έχω στενοχώριες. Θα με θυμηθείτε όταν φύγω από αυτή τη ζωή. Τότε θα θυμηθείτε αυτό τον παπά. Τώρα μπορεί να μην τον θυμάστε. Και καλά κάνετε. Πολύ καλά κάνετε. Και όσοι τον θυμάστε και όσοι δεν τον θυμάστε. Αλλά πάντοτε ο Κύριος αφήνει τις υπογραφές του σε αυτή τη γη. Είμαι ο μικρότερος παπάς, Παπασπύρο, όλων των ιερέων που έχει η Ελλάδα, αλλά και όλων των Ορθόδοξων ιερέων. Δεν το λέω παιδί μου, ταπεινό. Δεν είμαι ταπεινός. Το λέω επειδή το ζητάει η καρδιά μου, η δικιά μου η καρδιά. Και αυτό που ζητάω από το Θεό όταν λειτουργώ, παίρνουμε ψηλά. Μη με αφήνεις χαμηλά. Γιατί η λειτουργία είναι ουράνιας. Πάρε με να πετάω. Αυτόν τον παρακαλώ. Πάρε με να βλέπω αυτά τα οποία γίνονται στον ουρανό. Όταν κάθε ιερέας λειτουργεί και στο Άγιο Ποτήριο γίνεται το σώμα και το αίμα του Χριστού, ξέρω ότι παίρνετε τους λόγους μου και τους έχετε. Άλλοι λόγοι είναι αυστηροί, άλλοι λόγοι είναι ουράνιοι, άλλοι λόγοι είναι καθεστικαστικοί. Αλλά δείτε, παιδιά μου γλυκά, τι συμβαίνει στον κόσμο. Τι έρχεται στον κόσμο. Τι σταματάει τον κόσμο αυτό. Και δείτε και βλέπετε τα σημεία του ουρανού. Όχι πως λάμπει ο ήλιος, αλλά πως φωτίζει ο ήλιος τη χώρα μας, την Ελλάδα μας. Άραγε είμαστε Έλληνες. Είμαστε από τα κόκαλα βγαλμένοι των Ελλήνων τα ιερά. Είμαστε μάρτυρες ή είμαστε μόνο στα λόγια. Έχουμε περικυκλώσει την Ελλάδα μας από τα ήθη και τα έθιμα ή θέλουμε να την κάνουμε μια ξένη χώρα. Αλλά θα σας πω ένα πράγμα που το έχω δει πολλές φορές στη Θεία Λειτουργία. Όσοι προσπαθούν, όσοι θα προσπαθήσουν, ποτέ δεν θα γίνει αυτό. Εγώ θα φύγω, θα έρθουν άλλοι και άλλοι και άλλοι, γενναίες γενναίων. Γιατί ο Χριστός μας έχει δώσει την γαλανόλευκη σημαία, τη γαλάζια θάλασσα και το γαλάζιο ουρανό.